για το επίκαιρο θέμα του εορτασμού της Επαναστάσεως του 1821, αλλά και για την παρουσία και την μαρτυρία της πίστεως της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τον καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε, Γέροντα. Είναι μεγάλη χαρά μου, πατέρα θεολόγια, Άγιοι Ροψάλτες, Άγιοι Επίτροποι, αγαπητοί ενορίτες της όμορφης αυτής και ζεστής ενορίας που σας ξαναβλέπω και είμαι κοντά σας. Πρώτα, καταρχήν σήμερα έρχομαι από την Κόρινθο και εμνήσθημε εκεί, λειτουργήσαμε με τον Άγιο Κορίνθο και μιλήσαμε για το ασκητικό 21, όπως λέει και ο νομπελίστας μας, ο Σεφέρης. Σήμερα θέλω να σας πω δύο λόγια έτσι να συμπληρώσω. Βέβαια, έχετε ακούσει πάρα πολλά σήμερα. Αλλά θα συμπληρώσω δύο ιστορικά, έτσι, ένα ιστορικό γεγονός, μερικά ιστορικά γεγονότα, διαζώσεις, τα οποία τα συνήθισα και γραπτός και τα πρωτοέμαθα προφορικώς, δια της προφορικής παραδόσεως. Είναι πραγματικά καταπληκτικό να λέει ο Σεφέρης ότι για το πνευματικό 21, διότι το φρόνημα των αγωνιστών ήταν ασκητικό και πνευματικό. Υπερπίστεως και πατρίδος. Όταν ο Κανάρης άρχιζε τη μάχη, πάτερ θεολόγια, δήλωνε νεκρός ο Κανάρης. Όταν άρχιζε τη μάχη της ναυμαχίας, δήλωνε νεκρός, έβαζε τον εαυτό του νεκρό. Διότι ήταν ή τας ή επί τας. Δεν είχε θα δούμε και θα κάνουμε και θα... Ήταν αποφασισμένοι να ελευθερωθεί το γένος. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Αυτό το φρόνημα το είχαν όλοι τους. Βέβαια και εκείνος ο καταπληκτικός, ο μεγάλος, ο Μακρυγιάννης, που θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε τα θαύματα, οράματα και θαύματα, είναι καταπληκτικά και βλέπει κανείς πραγματικά το πόσο δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος και πόσο, ας πούμε, ασχολείται και μαζί του και ο Σεφέρης και λέει τα εξής. Βλέπουμε ολοκάθαρα πως σαν και αγράμματος δεν ήταν διόλαινα σε καλλιέργητος βάρβαρος. Ήταν ακριβώς το εναντίον. Ήταν μία από τις πιο μορφωμένες ψυχές του ελληνισμού. Και η μόρφωση παιδεία που δηλώνει ο Μακρυγιάννης δεν είναι κάτι ξεχωριστό αποσπασματικά δικό του. Είναι το κοινό χτίμα, η ψυχική περιουσία μιας φυλής, παραδομένη για αιώνες και χιλιετίες, από γενιά σε γενιά, από ευαισθησία σε ευαισθησία, κατατραγμένη και πάντα ζωντανή, αγνοημένη και πάντα παρούσα. Είναι το κοινό χτίμα της μεγάλης λαϊκής παράδοσης του γένους. Είναι η υπόσταση ακριβώς αυτού του πολιτισμού, αυτής της διαμορφωμένης ενέργειας που έπλασε τους ανθρώπους και το λαό που αποφάσισε να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει το 21. Γι' αυτό η λαϊκή μας παράδοση είναι τόσο σπουδαία, όπως πραγματικά βλέπουμε και διαπιστώνουμε. Και συνεχίζει. Είχα, λέει, δύο αγάλματα, λέει ο Μακρυγιάννης. Σημειώνει ακόμα περίφημα μία γυναίκα και ένα βασιλόπουλο ατόφια. Φαίνονταν οι φλέβες τόση εντέλεια, λέει ο Μακρυγιάννης, είχαν. Όταν χάλασαν τον πάρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες από το Άργος. Θα τα πουλούσαν σε κάτι Ευρωπαίους. 1000 τάλαρα γύρευα. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και 10.000 ωραία τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε, να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτό πολεμήσαμε. Καταλαβαίνετε, λέει πάλι ο Σεφέρης, δεν μιλά ο Λόρδος Μύρων, ούτε κανένας μεγάλος αρχαιολόγος, μιλάει ένας γιος τσοπάνιδων της Ρούμενης, με το σώμα γεμάτο πληγές. Γι' αυτά πολεμήσαμε.
Δεν μπορεί κανείς να πει πόση αξία έχει η κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Η Επανάσταση βγαλμένα από τα κόκαλα των Ελλήνων είναι πάνω απ' όλα ένα θυσιαστικό και άραγε θαυμαστό γεγονός. Είναι η πνευματική κυβωτός του γένους των Ελλήνων. Η παιδεία της ψυχής μας έχει πολλά να ωφεληθεί από την Επανάσταση, που είναι μια πολύτιμη διαθήκη, ένα πνευματικό γεγονός. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω αυτή την ενότητα, να σας παραθέσω σχετικά με τον Μακρυγιάννη τα παρακάτω, ένα διάλογο που κάνει με ένα συναγωνιστή του. Λέει λοιπόν ο Μακρυγιάννης, ρωτά, πού το τσάκισες αυτό το χέρι? Στο Μεσολέγγι, μου λέει. Πού το τσάκισα εγώ αυτό? Στους μήλους των Αθλιού. Γιατί τα τσακίσαμε? Για τη λευτεριά της πατρίδας. Πού είναι η λευτεριά και η δικαιοσύνη? Διερωτάται. Και λέει πάρα πολλά ο Μακρυγιάννης και για τα ό,τι θα υποφέραμε από τους Βαβαρούς, που λέει δυστυχώς, λέει ότι ήταν χειρότεροι από τους Οθωμανούς. Και η καταστροφή των μοναστηριών και όλα. Ας πάμε όμως τώρα σε κάτι άγραφο που ίσως δεν θα το έχετε ακούσει και ποτέ σας. Πρώτα-πρώτα σας είπα ότι ήμουν στην Κόρινθο για να σας πω για τον Άγιο Μακάριο δύο γραμμούλες, δύο σειρές. Τον Άγιο Μακάριο, τον από Κορίνθου, τον βγάλανε τότε, τον έβγαλε ο Σουλτάνος με απόφασή του, επέβαλε στη Σύνοδο να τον πάψει από την θέση του. Γιατί νομίζετε? Γιατί ήταν τόσο μεγάλη η δράση του, η ποιμαντική, στα γράμματα, στη βοήθεια των φτωχών, που φοβήθηκαν ότι θα τους ξεσηκώσει τον λαό. Και πίεσαν όπως συνήθως πίεζαν τον Πατριάρχη, μέσα στους όλες, και έτσι το Πατριαρχείο με απόφασή του τον έπαψε. Τότε πήγε στην Πάτμο και έκαμε 13 χρόνια στην Παναγία της Κουμάνας, αν θυμάστε στην Πάντων Χαρά, και εκεί τι έκανε ο ίδιος Μακάριος? Εκεί έκανε ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, πάλι για το γένος και τα γράμματα. Αντέγραφε από τη βιβλιοθήκη και τα έστειλε στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτό το αλυσβερίσι έγινε. Τότε βγήκε ο άνατος πόλεμος, οι κανόνες και όλα αυτά που έβγαλε ο Νικόδημος Αγιορείτης, τα οποία στηρίξανε, ήταν ένα προμήνυμα και μια προεργασία για να έρθουμε κι εμείς στις ρίζες μας, πιο πολύ στις Ορθόδοξες, και να βγάλουμε όλα αυτά στους επηρεασμούς τους δυτικόφορονες, επηρεασμούς που είχαμε και θεολογικά και τα λοιπά. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ήταν και μύστης της Νοεράς Προσευχής, που δεν το γράφουν τα συναξάρια. Ήξερε τόσο καλά την Νοερά Προσευχή ο Άγιος Μακάριος, όσο κανένας άλλος στην εποχή του. Γι' αυτό αντλούσε και την ποιμαντική του δύναμη, πιστεύω ακράδαντα την αντλούσε από την Ωραία Προσευχή, και γι' αυτό είχε όλο αυτό το δυναμισμό ο Άγιος Μακάριος από Κορίνθου. Και μετά πήγε στη Θεία, όπως ξέρετε, έζησε και εκεί άλλα τόσα χρόνια και κοιμήθηκε εκεί. Νεαρός λοιπόν όταν ήμουνα, τώρα ακούστε τα άγραφα που τα βρίσκομαι και γραμμένα ιστορικά. Μέσα στο αρχονταρίκι του μοναστηριού υπήρχε μια φωτογραφία του μετοχιάριού μας στα άπτερα, του Παϊσίου του Κονέλη. Μου λέγανε λοιπόν οι πατέρες, ξέρεις βρε παιδί μου, αυτός πήγαινε και έψαλε στον Πασά που ήταν παπάς. Λέω, πραγματικά με εντυπωσίαζε τόσο πολύ που πήγαινε και τον έβλεπα όλη την ώρα. Ενώ είχε τόσα πορτρέτα, και μάλιστα και πορτρέτα διασύμων πολλών και από Αυστρία, ζωγράφων δικών μας Ελλήνων κτλ. Πατέρων πορτρέτα και πατριαρχών, πήγαινα και έβλεπα λοιπόν τα μετόχια ενώ μας, μου ήταν μεγάλη εντύπωση. Και βρήκα λοιπόν μια φορά λοιπόν γραμμένα τα εξής σε ένα βιβλίο, το οποίο μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος, να σας το πω. Εξάσκησε λοιπόν ο Σουλτάνος πίεση στον Πατριάρχη. Του λέει, δεν μπορώ να υποτάξω την Κρήτη. Εάν δεν μου βρεις άνθρωπο να υποτάξει την Κρήτη, θα σου σφάξω 5.000 Ρωμαίους.
Δηλαδή είχε αυτούς τους εκβιασμούς, ξέρετε. Τι να κάνει ο Πατριάρχης. Είχε λοιπόν στην αυλή την Πατριαρχική ένα πολύ δυνατό παλικάρι, το Μέγα Αρχιμανδρίτη, καλή ώρα σαν τον Πατέρα Θεολόγο, νέο και δυναμικό. Του λέει, παιδί μου, θα βγάλεις ταράσα, θα σπαστείς το μουσουλμανισμό και θα πας να του κάνουμε το χατήρι, διότι δεν είναι αμαρτία να μας φάξει 5.000 κόσμο. Θέλω να σας πω τι έκαμε η Εκκλησία για να μας σώσει. Γι' αυτό σας τα λέω τώρα αυτά τα πράγματα. Και εμείς είμαστε πολύ αθάριστοι. Βγάζει το παιδί ταράσα. Φυσικά δεν αρνήθηκε την υπόστασή του, ούτε την ιεροσύνη του, ούτε τον χριστιανισμό, αλλά έπρεπε να κάνει υπακοή σε αυτό που του πατέρασε για το γένος. Τι να κάνουμε, τι άλλη λύση να δώσουμε. Αυτός λοιπόν, ο μετέπειτα πασάς της Κρήτης που έδρευε πάντα στο Ρέθυμνο, καλεί λοιπόν μία ωραία πρωία το μετοχιάριό μας, τον Παΐσιο τον Κονέλη. Και αυτό πρέπει να έγινε, να ξέρετε, το 19ο αιώνα. Πάει λοιπόν ο μετοχιάριός μας, καταλαβαίνετε με πόσο φόβο και τη συστολή, νόμιζε ότι τον προδώσανε, ότι κάτι του είπαν, ότι θα τους... και ότι θα τον χαλάσει. Έτσι λέγανε παλιοί, θα τον καλέσει, θα τον σφάξει. Πάει λοιπόν, τον τρατάρ, ωραία και φιλικά, αφού τον τρατάρ λοιπόν του λέει, πάμε τώρα κάτω. Λέει από μέσα του, τώρα ήρθε το τέλος. Το κατεβάζει λοιπόν από τον όντα, πάνω στον πρώτο όροφο. Από τον πρώτο όροφο κατεβαίνει σε ένα υπόγειο. Μετά του λέει, ανοίγει μια πόρτα να κατεβούν κάτω από το υπόγειο. Λέει, τώρα έχει έρθει το τέλος. Έκανε την προσευχή του, ότι ήταν πια δεδομένο ότι θα τον σκότω. Αφού τον κατεβάζει από τον υπόγειο, από το υπόγειο στο υπόγειο, κάτω από το υπόγειο, ανοίγει λοιπόν και μπαίνει σε μια εκκλησία. Και του λέει, θα μου ψάλεις να λειτουργήσω. Εάν όμως μάθω μέχρι το βράδυ ότι έχεις πει κάτι, το κεφάλι σου δεν θα υπάρχει στη θέση του. Γιατί έχουμε και εμείς το δαιμόνιο οι Έλληνες, και οι γυναίκες βέβαια, και εμείς οι άντρες, δυστυχώς και οι παπάδες, και οι καλόγεροι, να μην κλείνουμε το στόμα μας. Και του είπα αυτή την απειλή ο Πασάς, ο Αρχιμανδρίτης. Αν πεις κάτι, το κεφάλι σου δεν θα υπάρχει. Με τη δύση του ηλίου θα ξεχάσει και το κεφάλι σου. Βέβαια, όντας ο πατήρ Παΐσιος σοβαρός μοναχός, ιερομόναχος και πολύ πνευματικός άνθρωπος, πήγαινε λοιπόν και έψαλε στον Πασά τον Παπά. Όταν είδε όμως, κοιτάξτε τώρα τη συνέχεια την ιστορική, όταν είδε όμως ο Σουλτάνος ότι ο διοικητής του εκεί, ο Πασάς, τα καταφέρνει και ότι έχει υποτάξει τους κριτικούς και ότι δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα, άρχισε να πονηρεύει ο Σουλτάνος και σου λέει, υπάρχει κίνδυνος να μου επιτεθεί. Και κάνει μία μυστική αποστολή για να σκοτώσουν τον Πασά, τον Παπά. Αϊτόπουλο όντας ο Πασάς ο Παπάς, το σκάει για το Άγιο Όρος, δεν το πιάσανε και χάσαμε τα ίχνη του, ξέρετε, ιστορικά. Δεν ξέρουμε σε ποιο μοναστήρι, σε ποια σκήτη πήγε. Αλλά δεν ξέρουμε, καμιά φορά μπορεί να βρεθεί ιστορικά που πήγε. Πιστεύω ότι κάτι θα μάθουμε. Έτσι λοιπόν έχουν, αυτές είναι και αληθινές ιστορίες, που είναι σαν παραμύθια και είναι αλήθειες μεγάλες ιστορικές, που η Εκκλησία μας όταν εθναρχούσε, προσπαθούσε, ξέρετε, να κάνει τα πάντα για αυτό το δούλο γένος. Να το σώσει, να το μορφώσει, να το εκπολιτήσει, να έχει την πνευματικότητά του, να έχει την υπάρχει αγάπη, ό,τι μπορούσε έκανε. Έτσι λοιπόν, σήμερα που είναι μια μεγάλη, τόσο μεγάλη γιορτή, ήθελα να σας πω αυτή την αληθινή ιστορία, την ιστορική ιστορία, και να παρηγορηθείτε, γιατί δεν μας αφήνει ο Θεός, πάντα έχει τους ανθρώπους του, και να ξέρετε ότι και η διοικούσα Εκκλησία
Πολλές φορές κάνει τόσα πολλά πράγματα που δεν τα παίρνω με είδηση. Πολλές φορές υπνώνει, κοιμάται, εντάξει, αλλά όμως υπάρχουν και φορές που κάνει θαύματα η δίκουσα Εκκλησία. Γι' αυτό μην κρίνομαι εκ του προχείρου, γιατί δεν ξέρουμε ο κάθε υπεύθυνος διοικητής, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης τι κάνει για το γένος. Έτσι λοιπόν θέλω να κλείσω αυτή την παρένθεση, την ιστορική για την, και την εορταστική της σημερινής ημέρας και να προσχωρήσω σε ένα κάτι άλλο παράδοξο σήμερα. Σήμερα γιορτάζομαι και ήθελε και ο πατήρ θεολόγος να σας μιλήσω πιο πολύ γι' αυτό, γιατί ακούσατε πολλά σήμερα για την εορτή μας. Ήθελα σήμερα να σας πω για την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, όχι για τη μετάνοιά της, τα ξέρετε αυτά, τα έχετε ακούσει εκατοντάδες φορές. Ήθελα να σας πω για τη δεύτερη γνώση. Αλλά για να σας πω μερικά πράγματα έτσι πιο αναλυτικά, να σας τα ξαναεπενθυμίσω για το βίο της. Η Οσία Μαρία γεννήθηκε, όπως ξέρετε, στην Αίγυπτο. Από τα 12 χρόνια της πέρασε μία ζωή ασωτείας, ικανοποιώντας το σαρκικό πάθος της πορνείας. Κάποτε βρέθηκε να ακολουθεί τους προσκυνητές που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα και τυχαία μπήκε στο ναό για να προσκυνήσει το τίμιο ξύλο, τον τίμιο σταυρό. Ενώ εισερχόταν στο ναό, κάποια δύναμη την εμπόδιζε να προχωρήσει. Στάθηκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έδειξε μεγάλη μετάνοια και ζήτησε καθοδήγηση και βοήθεια. Με τη βοήθεια της Θεοτόκου εισήλθε ανεμπόδιστα αυτή τη φορά στον Ιερό Ναό και προσκύνησε τον τίμιο σταυρό. Ευχαρίστησε την Παναγία και άκουσε φωνή που την προέτρεπε να χορευτεί στην έρημο, πέρα του Ιορδάνου προς την έρημο. Εκεί έζησε 47 χρόνια. Χωρίς ποτέ να συναντήσει άνθρωπο, κατά τα πρώτα 17 χρόνια στην έρημο, πάλεψε πολύ σκληρά για να νικήσει τους λογισμούς και τις επιθυμίες της. 17 χρόνια ο πόλεμος. Είχε πολλές επιθυμίες και πολλούς λογισμούς που την οθούσαν προς την πορνεία. Όμως όταν ερχόταν κάποιος λογισμός μέσα της, έπεφτε στη γη και με δάκρυα μετασηκωνόταν έως ότου το φως εκείνο το γλυκί περιέλαμψε και τους λογισμούς τους ενοχλούντας, όπως λέει η ίδια. Έως ότου, λέει, το φως εκείνο το γλυκί περιέλαμψε και τους λογισμούς τους ενοχλούντας μη εδίωξε. Συνεχώς προσευχόταν στην Παναγία, την οποία είχε εγγύητρια της ζωής της μετανοίας που έκανε. Το ημάτιό της σχίστηκε και καταστράφηκε και έκτοτε παρέμενε ακάλυπτη. Και γόταν από τον καύσωνα και έτρεμε από τον παγετό και ως πολλάκις δε χαμέ πεσούσαν, άπνουν μήνες σχεδόν και ακίνητον. Έφτασε δε σε μεγάλη πνευματική κατάσταση μέσω της αδιαλείπτου προσευχής και της βαθιάς μετάνοιας και λάμβανε από το Θεό το διορατικό χάρισμα. Το σώμα της υπερεύει τις ανάγκες της φύσεως και τρεφόταν με τη χάρη του Θεού. Αναστέλλονταν οι ενέργειές του. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε σε ένα μοναστήριο ο ιερομόναχος Αββάς Ζωσιμάς, τιμάται στις 4 Απριλίου, όπως ξέρετε, που ήταν και κοσμημένος με αγιότητα βίου. Έβλεπε θεία οράματα, λόγω του ότι ζούσε μέχρι τα 53 του χρόνια σε μεγάλη άσκηση. Τότε όμως εισήλθε μέσα του ένας λογισμός, αν υπήρχε άλλος μοναχός που θα μπορούσε να τον ωφελήσει ή να του διδάξει κάποιο καινούριο είδος ασκήσεως. Πορευόταν προσευχόμενος αναζητώντας τον μοναχό αυτό και τρώγοντας ελάχιστα, κοιμόταν δε όπου ευρισκόταν και τότε είδε στην έρημο μία σκιά που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή θεώρησε ότι ήταν δαιμονικό φάντασμα, αλλά έπειτα διαπίστωσε ότι ήταν άνθρωπος γυμνός, μαύρος με σώμα, καλυμμένο με τρίχες. Ο Αββάς Ζωσιμάς έβλεπε την Οσία Μαρία την ώρα που ασκούσε την αδιάλειπτη προσευχή και όταν εκείνη ύψωσε τα μάτια της στον ουρανό και άπλωσε τα χέρια της προσευχόμενη, υψώθηκε από τη γη. Τον αποκάλεσε δε με το μικρό του όνομα, πράγμα που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον Αββά. Τον παρακάλεσε να της δώσει την ευχή του, να της ρίξει ένα κουρέλι για κάλυψη. Ο Αββάς αμέσως γονάτισε για να λάβει την ευχή της
ενώ το ίδιο έκανε και εκείνη, και παρέμειναν και οι δυο γονατιστοί. Έκαστος ετών ευλογήσε τον έτερον, περίμενε ο ένας να ευλογήσει τον άλλον. Διακρίνοντας τους λογισμούς του και είπε ότι δεν είναι Αγία αλλά αμαρτωλή και έχει υπερτυχιστεί από το Άγιο Βάπτισμα και είναι χώμα και στάχτη και όχι άειλο πνεύμα. Ύστερα από πολλά χρόνια μεγάλης μετάνοιας και προσευχής είχε μεταμορφωθεί η ύπαρξή της, του είπε αφού αποκάλυψε όλη της τη ζωή να έρθει την Μεγάλη Πέμπτη της επόμενης χρονιάς σε ένα ορισμένο τόπο στην όχθη του Ιορδάνη ποταμού για να την κοινωνήσει, γιατί επιθυμούσε να κοινωνήσει του σώματος και αίματος του Χριστού. Το επόμενο έτος της Κυριακής των Βαΐων εκείνος ετοιμάστηκε να πορευτεί στον τόπο που του είχε υποδείξει η Οσία για να την κοινωνήσει. Τη Μεγάλη Πέμπτη πήρε μαζί του ένα μικρό ποτήρι, σε ένα μικρό ποτήρι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πήρε μερικά σίκα και χουρμάδες και λίγη βραγμένη φακή και βγήκε από το μοναστήρι για να συναντήσει την Οσία Μαρία. Μετά τη θερμή προσευχή την είδε από την άλλη πλευρά του Ιορδάνη ποταμού να κάνει το σημείο του Σταυρού, να πατά πάνω στο νερό του ποταμού, περιπατούσαν επί των υδάτων επάνω και προς εκείνον βαδίζουσα. Ακολούθως ασπάστηκε τον Αβάμ Ζωσιμά και κοινώνησε των ζωπιών μυστηρίων. Έπειτα ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, αναστέναξε με δάκρυα και είπε «Νιν απολύεις την δούλη σου ο Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου σωτηριών σου». Στη συνέχεια, αφού τον παρεκάλεσε να έλθει και το επόμενο έτος στο χήμαρο που την είχε συναντήσει για πρώτη φορά, ζήτησε την προσευχή του. Έφυγε κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ήλθε, πατώντας δηλαδή πάνω στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Το επόμενο έτος, σύμφωνα με την παράκληση της Οσίας, ο Αββάς όταν πήγε να τη συναντήσει, τη βρήκε νεκρή. Κείμενη στη γη με τα χέρια σταυρωμένα και βλέποντας προς την Ανατολή, συγχρόνως βρήκε και γραφή που τον παρακαλούσε να την ενταφιάσει. Η Οσία εκοιμήθη την ίδια ημέρα που κοινώνησε, αφού είχε διασχίσει σε μία ώρα απόσταση την οποία διήνυσε το επόμενο έτος ο Αββάς Ζωσιμάς σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες τους έκαμε σε μία ώρα, η Αγία Μαρία, γιατί πια είχε υπερβεί τους νόμους της φύσεως και είχε φτάσει σε άλλα στάδια. Το σώμα της είχε αποκτήσει άλλες ιδιότητες και είχε μεταμορφωθεί. Ο βίος Αισίας Μαρίας Αιγυπτίας δείχνει πως ο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός, πως ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άγγελος εν σώματι και να ξαγιαστεί και να εξαγνιστεί, ώστε να φτάσει στο σημείο να κυνηγούν οι Άγιοι για να λάβουν ευλογία και να σπαστούν το τρυπημένο της σώμα, καθώς επίσης να τις σέβονται και τα άγρια ζώα. Η Οσία Μαρία Αιγυπτία με τη μετάνοιά της στη βαθιά της ταπείνωση υπερεύει όλα τα όρια της ανθρώπινης φύσεως. Ο ύψιστος σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει γνώση Θεού, γιατί αυτό είναι η σωτηρία του. Γνώση Θεού είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Μας εκπλήσει το γεγονός ότι η πρώην αμόρφωτη και ακαλλιέργητη στην κοσμική γνώση και στη θύραθεν παιδεία Οσία Μαρία κατόρθωσε να φτάσει σε τέτοια ύψη γνώσεως, ώστε και να ερμηνεύει και να επικοινωνεί θεολογικά με το Μεγάλο Ζωσιμά, αλλά και να γνωρίζει τους λογισμούς του και τις βαθύτερες προθέσεις του. Πώς είναι δυνατόν μία αμαρτωλή να φτάνει σε τέτοια ύψη γνώσεως, ώστε να ξεπερνά και την κοσμική παιδεία? Πότε και πώς μπορεί αυτό να συμβεί? Συμβαίνει εκεί όπου ο Θεός συναντάται με τον άνθρωπο και του μεταδίδει τη γνώση του, δηλαδή στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου επιτυγχάνεται με την κάθαρση της καρδιάς. Ο Κύριος το διαβεβαίωσε. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Όταν η καρδιά νεκρωθεί πρέπει να θεραπευθεί και να καθαριστεί για να προσφέρει στον άνθρωπο τη γνώση του Θεού. Η καθαρή καρδιά γίνεται τότε γνωστικό όργανο. Και η καρδιά γίνεται γνωστικό όργανο για την μετάνοια. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε πως δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας
και άρα και τον κόσμο γύρω μας, αφού καθρεπτιζόμαστε σε θολά νερά, τα νερά των παθών μας. Η μετανοούσα καρδία έρχεται στη φυσική της κατάσταση και επανέρχεται στη ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ορίζει την μετάνοια ως ανανέωση του βαπτίσματος, ως ανακαίνιση και ως συμφωνία με το Θεό για μια νέα ζωή, ως καθαρισμό της συνειδήσεως. Και το τονίζω εδώ τη μετάνοια ως προϋπόθεση γνώσεως σήμερα. Το βλέπουμε από μια άλλη άποψη και μια άλλη πρακτική της Εκκλησίας και τη βιωματική των Αγίων. Η καρδιά που ζει τη μετάνοια συντρίβεται κυριολεκτικά. Η συντριβή της καρδιάς γίνεται με την ευχή, με τη διαρκή επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Αυτό προξενεί το άλγος, τον πόνο, που εκφράζει με πένθος και δάκρυα, που αναβλύζουν από την μετανοημένο και συντετριμμένο άνθρωπο, αγωνιστή άνθρωπο. Τα δάκρυα, εκτός από το ότι καθαίρουν, φωτίζουν την ψυχή στην πραγματικότητα, η Θεία Χάρη που έρχεται δια της μετανοίας λαμπρύνει και εξαγνίζει την καρδιά του ανθρώπου. Με τα δάκρυα επιτυγχάνεται η καθαρότηση της καρδιάς. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και την Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση, ο άνθρωπος με την καρδιά και που οι πατέρες ονομάζουν το ηγεμονικό της ψυχής. Άνθρωπος αποκτά τη γνώση και την εμπειρία του Θεού, γίνεται μέτοχος της Θείας Αποκαλύψεως. Η αληθινή γνώση του Θεού επιτυγχάνεται κυρίως με την πνευματική γνώση. Πνευματική γνώση είναι πίστη, είναι εμπειρία, είναι θείος φωτισμός, είναι θεία χάρις, είναι θεογνωσία. Η πνευματική αυτή γνώση δεν είναι απόρρια της λογικής του μυαλού μας, ούτε η οξύνια του νου μας, ούτε το φιλοσοφήν, ούτε η διάνοια, το διανοήν, ούτε το σκέφτεστε, είναι κάτι πάνω από αυτά. Είναι υπόθεση της καρδιάς. Είναι μετοχή στην αγάπη, τη χάρη και τη δόξα του Θεού. Είναι η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού στη ζωή μας και στον κόσμο ολόκληρο. Ο Νικήτας Στιθάτος διδάσκει ότι δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει την κατά το δυνατόν αφομοίωση προς τον Θεό, αν προηγουμένως δεν καθαρίσει την λάσπη που υπάρχει μέσα του. Η μετάνοια, το πένθος, η συντριβή, τα δάκρυα συνδέονται στενά με το πυρ που ανάβει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου με το θεϊκό φως. Ο Απόστολος Παύλος, έχοντας αυτή την εμπειρία, έγραφε: «Ως φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών», στην 1η προς Κορινθίους. Και ο Απόστολος Πέτρος την ίδια εμπειρία εκφράζει όταν γράφει: «Έως σου ημέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατήλιεν τες καρδίες ημών». Η καρδιά βιώνει τη χάρη του Θεού πρώτα ως φωτιά, ως πυρ που κατακαίει την αμαρτία και τα πάθη, και έπειτα όταν καούν τα πάθη βιώνει τη χάρη του Θεού ως φως και φωτίζει τον εντός ημών άνθρωπο. Δημιουργεί θέρμη στην καρδιά και στο σώμα. Είναι τόσο απαραίτητη η χάρη αυτή για την πνευματική ζωή, ώστε ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος συνιστά: «Αν χάσουμε τη μακαρία και απέραστον αυτή χάρη, να ζητήσουμε επιμελώς να βρούμε από ποια αιτία έφυγε και κατεκίνησε όλων των πόλεμων και την σφουδή να αναλάβουμε». Η καθαρή καρδιά βλέπει τον Θεό. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος περιγράφει την καθαρή καρδιά. Λέγει ότι η καρδία καθαρά είναι εκείνη που έχει μέσα της μόνο τη μνήμη του Θεού με ακατάσχετο έρωτα. Καθαρά καρδία είναι εκείνη που δεν αφήνει καθόλου τους λογισμούς να εισέλθουν στην ψυχή, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ο Αββάς Ποιμήν τονίζει ιδιαίτερο την ενέργεια του Λόγου του Θεού. Διευκής καθαρίζεται ο άνθρωπος με τη συνέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού δημιουργεί τέλεια κάθαρση της καρδιάς και ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης λέει ότι όταν με τη συνεχή επίκληση του ονόματος του Χριστού καθαριστεί η καρδιά, τότε εκεί γίνεται μία-ένα η Θεία Λειτουργία και απευθύνονται ύμνοι προς τον Θεό. Ο άνθρωπος αποκτά πνευματικότητα και η γνώση του γίνεται πνευματική και υψώνεται πάνω από ό,τι είναι εκείνο. Τώρα αυτή μπορεί να υψωθεί στη χώρα των ασωμάτων όντων, να αγγίξει τα βάθη της απέραντης θάλασσας, να φανταστεί τα θεία και θαυμαστά έργα της πρόνοιας μέσα στη φύση των όντων, αισθητών και νοητών, και να ερμηνεύσει τα πνευματικά μυστήρια
που κατανοούνται από τη λεπτή και απλή σκέψη, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Φτάνει στο ανώτερο στάδιο που το μέτρο της φύσεως υπερβαίνεται. Ο νους καθαρίζεται από την πνοή του Πνεύματος και συναρπάζεται από τη θεωρία του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι μόνο γνώσης, αυτό είναι η αρχή της τελειώσεως. Με την ακατάληπτη ένωσή της η ψυχή γίνεται όμοια με τον Θεό και φωτίζεται με ένα ανώτερο φως. Ο νους εισέρχεται στα Άγια των Αγίων. Η και καθαρμένη ψυχή εισέρχεται στη χώρα της καθαρής φύσεως και βασιλεύει μέσα στη δόξα του Πατρός. Εδώ είναι που επιτρέπεται να αισθανθεί τη μεταβολή που η εσωτερική φύση δέχεται σε όλα τα είδη της ανανεώσεως. Αυτό είναι έκσταση, ενθουσιασμός, αλλά είναι η οδός της μεταμορφώσεως. Ας δούμε πώς καταγράφει αυτή την πνευματική κατάσταση που επιφέρει τη δεύτερη και ουσιαστική και άρα και πνευματική γνώση ένας άλλος κατακόσμων αγράμματος, ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί Του. Με την Εκκλησία Του ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι Ανάσταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδερο που τοποθετημένο μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως, έξω από τη φωτιά πάλι σίδερο σκοτεινό, σκοτάδι. Και πώς θα το πετύχουμε? Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να αποκτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίνεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίνεστε στη δοξολογία του Θεού. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία και καθαρμένη από την άσκηση και τη μετάνοια καλλιεργώντας την αδιάλειπτο προσευχή, είδε αυτό το φως της παρουσίας του Κυρίου, αναβαπτίστηκε στο πνευματικό φως και έλαβε τη θεϊκή γνώση που υπερβαίνει όλων όλες τις γνώσεις και τη δεύτερη γνώση και φτάνει στη δεύτερη γνώση, στη πνευματική γνώση. Ήθελε η χάρη της, η ευλογία της και ο αγώνας της Αγίας Μαρίας σήμερα να μας ωφελήσει και μας, να μας προβληματίσει για ένα βήμα πιο ουσιαστικό στα πνευματικά και να αγωνιστούμε και εμείς να φτάσουμε σε αυτή την κανόχη, να φτάσουμε στην τελειότητα, να προσεγγίσουμε και βιωματικά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Αυτά με πάρα πολύ αγάπη είχα να σας πω, πατέρα θεολόγια και αγαπητοί μου ενωρίτες, ιεροψάλτες, επίτροποι, φιλόπτωχο και όλοι οι αγαπητοί μας οι παρούντες. Εδώ αυτά ήθελα να σας πω με πολύ αγάπη. Φιλοσοφήστε τα, μελετήστε τα και πραγματικά δείτε όλες τις κινήσεις Αγίας Μαρίας σε εκείνη τη φάση και την κατάσταση που ευρέθηκε και δείτε τις πρακτικά. Αυτά με πολύ αγάπη. Τώρα θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Έχετε καμιά ερώτηση? Αυτό το οποίο πάντα θεολογικά με συγκλονίζει, Γέροντα, είναι δύο παραδείγματα της Εκκλησίας. Το ένα παράδειγμα είναι του ληστή. Η άμετρη φιλεσπλαχνία και αγάπη του Χριστού μας ακόμα και επάνω στο Σταυρό. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Αυτή ήταν και η αιτία που μέσα από την παράκληση μου ήθελα να πείτε αυτά τα οποία μας είπατε, τα πολύ εξαιρετικά και τα όμορφα, τα πνευματοφόρα, σε σχέση με την Οσία Μαρία. Διότι είναι δύο πρόσωπα τα οποία συγκλονίζουν ακόμα και τον πιο δύσκολο να πιστέψει ότι ουκ ήλθον καλές δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα της μεταστροφής μέσα από το άπειρο έλεος του Κυρίου μας δίνει σήμερα την χαρά και να χαιρόμαστε για τον Ευαγγελισμό και η παρουσία της Οσίας Μαρίας διά του Ευαγγελισμού να γίνεται σημείο αναφοράς της καρδιάς μας. Πώς δηλαδή ευαγγελίζεται το μήνυμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους στον εαυτό μας. Οσία Μαρία η Αιγυπτία, ληστής.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε από τον Άγιό μας, τον Άγιο Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, τον ηγαπημένο και Ευαγγελιστή, εκείνον όπου ο Θεός το απεκάλυψε στα μύχια της καρδίας του, δίδοντάς του τη δυνατότητα του να τον αγκαλιάσει και να νιώσει αυτήν την πατρική αγάπη, την θεϊκή πατρική αγάπη, να εύχεστε και να προσευχόμαστε σε αυτόν τον Άγιο της αγάπης, δια της πρεσβείας του να μας κατακλείζει η αγάπη του Χριστού και η αγκαλιά του Χριστού να είναι για όλο τον κόσμο και προσωπικά και ξεχωριστά για τον καθένα μας ανοιχτή. Εύχεστε. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα να έχουμε. Να πούμε διευχών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή Ανάσταση. Δεν πειράζει, μην σκουράσουμε.